Το ραντεβού με την παράδοση για τους κατοίκους του νέου σιδηροχωρίου Ροδόπης είναι εδώ και χρόνια η Κυριακή της Απόκρεο, όπου αναβιώνουν το έθιμο των Σεϊμένιδων και Πιτεράδων που έχουν φέρει οι πρόγονοί τους από την Ανατολική Θράκη το 1924 και έχει τις ρίζες τους στη Διονυσιακή Λατρεία. Αυτό λοιπόν το έθιμο, όταν οι δικοί μας οι παππούδες ήρθαν εδώ μετά το μεγάλο διωγμό του 22, το 24, όταν εγκαταστάθηκαν στο νέο σιδηροχώρι, το αναβίωσαν και εδώ και το τηρούσαν έτσι με ευλάβεια και πολλές φορές ντυνόντουσαν και γινόντουσαν αυτές οι παραδόσεις. Σύμφωνα με το τελετουργικό του εθίμου, οι Σεϊμένιδες που είναι οι φουστανελοφόροι με χαρακτηριστικό τη φουστανέλα από κρεβατόγυρο και οι πιο λιγεροί, αλλά και οι πιτεράδες που ήταν πιο λίγο κάτω κοινωνικά, ξεκινούσαν από την πλατεία, σχημάτιζαν δύο πομπές και πήγαιναν στα σπίτια του χωριού. Εκεί οι κάτοικοι τους δέχονταν και τους κερνούσαν κρασί, τυρί και αυγά, καθώς ήδη είχε ξεκινήσει η εβδομάδα της Τυρινής και έφτανε η Σαρακοστή. Καλή Σαρακοστή! Αν τυχόν οι Σεϊμένιδες τύχαινε να προσεγγίζουν ή να διασταυρώνονται με τους πιτεράδες, προσπαθούσαν να μην μπλέξουν με αυτούς, γιατί τους θεωρούσαν βρώμικους μυαρούς και δεν ήθελαν να μπλέξουν οι δύο πομπές. Τελικά και αυτή η πομπή μετά κατέληγε στην πλατεία και μετά εκεί γινόταν το μεγάλο πανηγύρι. Στη διαδρομή από την πλατεία για τα σπίτια περίσευαν οι άσεμνες εκφράσεις, οι χειρονομίες και οι αθυροστομίες, καθώς στις μέρες αυτές των αποκριών αυτό σχεδόν επιβάλλεται. Ο καιρός φέτος δεν στάθηκε σύμμαχος για την πλήρη εξέλιξη του τελετουργικού του εθίμου των Σεϊμένιδων και των Πιτεράδων που περιλάμβανε πομπή προς την πλατεία. Το γλέντι όμως συνεχίστηκε απτόητο μέσα σε ένα κλειστό χώρο. Η πομπή με τους Σεϊμένιδες και τους Πιτεράδες στο Σαμάκοβο της Ανατολικής Θράκης περνούσε και από το τουρκικό διοικητήριο, μια και ήταν υπό τουρκική κατοχή, σε μια προσπάθεια να δείξουν πως παραμένουν πολεμιστές και παραμένει άσβεστη η φλόγα για απελευθέρωση. Οι Πιτεράδες μεν είχαν το χρόνο να έρθουν σε επαφή, διότι ήταν κάπως απογορευτικό κάποιοι άνθρωποι να κάνουν συγκεντρώσεις. Και λύνανε προβλήματα, ας πούμε, που είχαν άμεση σχέση το πώς να ρυθμίσουν τη ζωή τους, πώς γενικά. Το έθιμο των Σεϊμένιδων και Πιτεράδων στο νέο σιδηροχώρο της Ροδόπης αναβιώνει από το 1924, εκτός ενός κενού που υπήρξε για λίγα χρόνια. Από το 1987 και μετά γίνεται ανελιπώς με τις νέες γενιές να το αγαπούν και να συνεχίζουν την παράδοση.